Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Δράση στη Φύση. Βρισκόμαστε για ακόμα μία φορά στον Όλυμπο. Μετά τη χειμερινή ανάβαση που είχαμε κάνει και μπορείτε να δείτε εδώ πάνω δεξιά που είχε γίνει τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου φέτος, το 2022, τώρα Ιούλιος, καλοκαιρινές συνθήκες πλέον, βρισκόμαστε για ακόμα μία φορά στον Όλυμπο. Αλλά από μία άλλη διαδρομή, η οποία δεν είναι και τόσο γνωστή, δεν είναι και τόσο δημοφιλής όσο είναι οι κλασικές αυτές που ξεκινάνε από το Λιτόχωρο και ανεβαίνει ο πιο πολύς κόσμος. Βρισκόμαστε στη βόρεια πλευρά του Ολύμπου. Ανεβήκαμε από το χωριό Βροντούς στο καταφύγιο Κρεβάτια στα περίπου 1100 υψόμετρο και από εδώ είμαστε στην κορυφή Μπαρμπαλά και στην κόψη Μπαρμπαλά, από όπου θα διασχίσουμε όλη τη βόρεια πλευρά αυτή του Ολύμπου για να καταλήξουμε εκεί πάνω. Η κόψη στην οποία θα περπατήσουμε για να φτάσουμε μέχρι εκεί είναι αυτή εδώ μπροστά μας, η κόψη Μπαρμπαλά. Είναι μεγάλη απόσταση και ξεκινάμε να την κάνουμε αμέσως τώρα. Είναι καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι. Μην μπερδεύεστε. Είναι καλοκαίρι. Εδώ θα περιμένουμε το λεωφορείο που θα έρθει να μας πάρει. Να δούμε. Θα φτάσουμε στιγμή στον Όλυμπο. Κρατήστε μου θέση στο υπόστεγο. Τσακ, τσακ. Αυτό το να τράβας, αυτό να τράβας. Στην τρύπα. Όχι στην τρύπα, καλέ εδώ. Και αυτή την ορειβατική δράση την οργάνωσε ο πάντα φιλόξενος και δραστήριος Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου. Το μισθωμένο λεωφορείο ξεκίνησε από την Κόρινθο και κατά το πέρασμά του από την Κηφισιά παρέλαβε και εμάς τους Αθηναίους για να πάμε στο Λιτόχωρο όπου θα μέναμε για εκείνη την ημέρα. Απ' τον οδηγό είναι! Ρε Τσιφούτη, εσύ για τα γενέθλιά σου τίποτα δεν δίνεις! Δεν τρέπεσαι λίγο! Για τα γενέθλιά μου είμαι εδώ παρόν, τι άλλο θέλεις! Φτάσαμε στο Summit Zero. Το Summit Zero ή στα ελληνικά η κορυφή 0 είναι ένα πανδοχείο, hostel, στα πρότυπα ενός ορειβατικού καταφυγίου, αλλά δίπλα στη θάλασσα. Συνήθως εξυπηρετεί ορειβάτες που έρχονται από μακριά και χρειάζονται μια διανυκτέρευση στην περιοχή ώστε να ξεκινήσουν την ανάβασή τους στο βουνό νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας. Βρίσκεται στην παραλία Λιτοχώρου, λίγα μέτρα από την Αμμουδιά. Και παρόλο που το πρόγραμμα πήγε να μας το χαλάσει ο καιρός, κάποιοι δεν πτωήθηκαν και τελικά βούτυξαν στη θάλασσα σε ένα μικρό διάλειμμα που έκανε συνεχής βροχόπτωση εκείνης της ημέρας. Εντάξει, ο Περικλής δεν μου είπε για φαγητό να υπολογίσω πολλά πράγματα. Κάνουμε εμείς κάτι, πάντα έχουμε. Δίπλα έχει ψαράκι αν θέλει κάποιος ψάρι, έχει ψαροταβέρνα. Και εδώ έχουμε σαλάτες, τσιμπροπεζέρες, τέτοια έχουμε. Χαίρετε! Λοιπόν, εγώ αποφάσισα ότι θέλω να φάω φακές, αν είμαι έτοιμη. Τώρα, είναι έτοιμες τώρα. Τέλεια, μια χαρά. Ένα πιάτο φακές. Πώς είναι οι φακές, σας άρεσε? Ωραίες, είναι πολύ ωραίες. Και έτσι πέρασε η πρώτη μέρα ήρεμα, ξεκούραστα και χαλαρά, περιμένοντας την επόμενη για να ξεκινήσει στην ουσία και η ορειβατική μας δράση στον Όλυμπο. Κοιμηθήκαμε νωρίς γιατί έπρεπε να ξυπνήσουμε επίσης νωρίς, επειδή η διαδρομή που θα κάναμε την επόμενη μέρα ήταν πολύ ωραία και απαιτητική. The next day. Είναι 6 ώρα το πρωί. Έχουμε ετοιμάσει όλα μας τα πράγματα. Και ακριβώς την ώρα μας, δηλαδή 6 ώρα όπως είχαμε προβλέψει και είχαμε σχεδιάσει, ήρθε το λεωφορείο για να τα φορτώσουμε και να πάμε στο σημείο της εκκίνησής μας. Πάμε στο καταφύγιο Κρεβάτια, όπου θα κάνουμε την ανάβαση από την κόψη Μπαρμπαλά. Εδώ λοιπόν μας άφησε το λεωφορείο. Είναι η περιοχή της Βροντούς. Εδώ έχει και τα γραφεία του Ορειβατικός Σύλλογος του χωριού. Και βλέπουμε αυτά τα αγροτικά οχήματα. Αυτά θα μας μεταφέρουν πάνω. Θα μας πάνε μέχρι εκεί που ξεκινάει το μονοπάτι για να ξεκινήσουμε την ανάβασή μας. Πώς είμαστε? Παναγιώτη. Είναι μαλακά, εντάξει.
Πολύ ωραία είμαστε. Πολύ ωραία. Να βάλετε τις ζώνες σας, ε! Έτσι, έτσι. Μεταφορέ, ο αιώς Κορίνθου. Πώς έχει, Παναγιώ. Πάμε. Φτάσαμε στο καταφύγιο κρεβάτια, εδώ δηλαδή που ξεκινάει και το μονοπάτι που θα ανέβουμε για την κόψη Μπαρμπαλά. Και σήμερα το απόγευμα προς βράδυ θα είμαστε εκεί, ανάμεσα σε αυτές τις δύο κορυφές. Είναι μεγάλη διαδρομή, οπότε πρέπει να κάνουμε οικονομία στις δυνάμεις, αλλά να πηγαίνουμε και με σταθερό ρυθμό. Να βγάλω τα γυαλιά όμως, γιατί αντιλιακό με τα γυαλιά δεν βάζεις. Φαίνεται πουθενά τίποτα άσπρο? Εδώ έχεις λίγο, έχεις μισό μουστάκι. Μισό? Σαν το γάτο στο καταφύγιο κάτω. Πάμε, πάμε, προχωράμε που λέμε. Και ξεκινάει η πεζοπορία μας. Ξεκινάει η πεζοπορία μας από τη θέση κρεβάτια, το καταφύγιο που βλέπουμε εδώ πέρα, για να ανέβουμε εκεί πάνω. Είναι μεγάλη απόσταση. Σε κάποια σημεία έχει και μεγάλη κλίση, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Η κόψη Μπαρμπαλά έχει πάρει την ονομασία της από την κορυφή Μπαρμπαλά, από την οποία θα περάσουμε, και είναι μια ενδιάμεση κορυφή πάνω στην κόψη. Προς το παρόν θα κινούμαστε μέσα σε δασωμένο μονοπάτι και αργότερα θα βγούμε και στην κόψη. Είναι Ιούλιος, αλλά είχαμε βροχές και τις δύο προηγούμενες μέρες, με αποτέλεσμα να είναι λίγο λασπωμένο το πεδίο, αλλά δεν είναι σε τραγική κατάσταση, οπότε προς το παρόν δεν έχουμε προβλήματα. Έλα τώρα! Τι γίνεται? Έλα εδώ, πάμε. Προς τα παν. Παν, ελαφρός, ελαφρός. Ελαφρός. Πρώτη στάση, μία ώρα μετά. Εδώ, σε αυτό το σημείο που έχει και ωραία θέα. Αλλά ήδη έχουν αρχίσει και μαζεύονται σύννεφα στις κορυφές. Είναι λογικό, γιατί δύο μέρες βροχής συσσόρευσαν υγρασία. Αυτή η υγρασία συμπυκνώνεται σε σύννεφα ψηλά. Αλλά δεν υπάρχει φόβος, τουλάχιστον προς το παρόν, να έχουμε κάποια βροχή. Αν και ποτέ δεν ξέρεις τον Όλυμπο τι μπορεί να σου συμβεί. Είμαστε στα 1750 υψόμετρο, είμαστε δηλαδή σχεδόν 1000 μέτρα πιο χαμηλά από εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Και έχουμε πολύ απότομες κλίσεις εδώ πέρα. Ευτυχώς η σήμανση είναι αρκετά καλή, αλλά και να μην ήταν, δεν έχει περιθώρια να χαθείς. Είναι μονόδρομος, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει κάπου άλλο να πας. Ουφ, δίκιο έχει, ουφ,
Ουφ, εδώ είναι πολύ ζωρική ανηφόρα. Αμέσως μόλις θέλησε αυτή η απότομη ανηφόρα, φτάσαμε στην κορυφή. Μπαρμπαλά ή Μπαρμπαλιά, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η ονομασία. Μπαρμπαλά. Μπαρμπαλά. Αυτό είναι και το κολονάκι, το υψομετρικό. Εδώ έχει απέραντη θέα, φοβερή. Εδώ είναι προς τα βόρεια, βορειοανατολικά, ανατολικά και νότια βλέπουμε τις ψηλές κορυφές του Ολύμπου. Τώρα φεύγουμε πλέον από την κορυφή Μπαρμπαλά και έχουμε ένα ελαφρώς κατηφορικό κομμάτι εδώ πέρα μέχρι να ξαναρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Κάπου εδώ πλέον μπαίνουμε και στην κόψη την κυρίως, εδώ στο σημείο θα έχουμε και την πιο ωραία θέα. Τώρα πλέον είμαστε πραγματικά στην κόψη. Ζαλίζεσαι λίγο αν πας από την άλλη μεριά. Είμαστε στην καρδιά της κόψης Μπαρμπαλά. Έχουμε ήδη φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε ίσιωμα, δηλαδή δεν ανεβαίνουμε ούτε κατεβαίνουμε. Κάνουμε μικροανεβάσματα και μικροκατεβάσματα και θα συνεχίσουμε έτσι για λίγο ακόμα μέχρι να πλησιάσουμε τις ψηλές κορυφές όπου θα έχουμε εκεί μετά μόνιμο, παρατεταμένο και οδυνηρό ανέβασμα. Εδώ έχουμε πάλι ένα κατέβασμα. Φεύγουμε λιγάκι από την κορυφογραμμή γιατί είναι πολύ απότομη και μπαίνουμε λίγο σε ένα μονοπατάκι μέσα στο δάσος. Έχει και λίγο ζούγκλα εδώ πέρα. Θα καταφέρουμε να περάσουμε. Τώρα πια έχουν σταματήσει τα ανεβοκατεβάσματα και έχουμε μόνιμα ανεβάσματα. Έχουμε φτάσει στα 1950 υψόμετρο. Είμαστε ακόμα χαμηλά. Το οροπέδιο είναι στα 2700. Έχουμε άλλα 750 μέτρα να ανέβουμε. Πλέον έχουμε φτάσει στα 2000 μέτρα υψόμετρο και βλέπουμε δεξιά μας, παράλληλα με την κόψη του Μπαρμπαλά που βρισκόμαστε τώρα, και την κόψη Ναούμ. Είναι η διαδρομή που είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι και μπορείτε να δείτε εδώ πάνω αριστερά να κάνετε ένα κλικ και να δείτε το άλλο βίντεο στο κανάλι μου. Από εδώ και πέρα είναι απότομες οι κλίσεις και θα είναι πάρα πολύ κουραστικό. Αχ,
Οπότε και ο ρυθμός θα πέσει και η κούραση θα μεγαλώσει. ύψομετρα. Η κούραση έχει εμφανιστεί πλέον, αλλά εντάξει, έχουμε αποθέματα για 400 ακόμα υψόμετρο, όχι 400, 350. Καλά πάμε. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε αγριοκάτσικα γύρω μας, δεν μας πλησιάζουν, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί για να πετύχουμε κάποιο. Να δούμε, θα πετύχω όμως. Πού θα πάει. Κάτι θα βρω. ...2450 μέτρα υψόμετρο, πλησιάζουμε και εδώ τώρα περνάμε από τη μία πλευρά της ράχης, της κόψης, στην άλλη. Δεν θα βλέπουμε πλέον την κόψη Ξερολακίου, θα βγούμε από την αριστερή μεριά. Εκεί πάνω που βλέπουμε τον ορίζοντα και πλησιάζουν οι άλλοι είναι το οροπέδιο. Εκεί πλέον θα έχουμε σχεδόν φτάσει στο καταφύγιο, δεν θα έχουμε άλλη υψομετρική. Εδώ είναι ένα απότομο σημείο στο οποίο έχουν βάλει ένα σειρματόσχηνο για να μπορούν οι ορειβάτες να κρατιώνται για να μην γλιστρήσουν. Οπότε έτσι θα το πάω κι εγώ. Το οροπέδιο των μουσών. Εκεί τώρα στην Ομίχλη είναι τα Μυδρά. Είναι το καταφύγιο στο οποίο θα διανυκτερεύσουμε σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ, δύο βράδια. Καλώς σας βρήκα. Τι έγινε πάλι με την κάμερα εσύ. Πάλι με την κάμερα. Πάμε. Έλα Μανώλη. Λοιπόν, λέγε. Μία μακαρονάδα με κιμά βάλε μου και μία μπύρα. Τυράκι θες. Και τυράκι όλα τα πάντα. Η καλύτερη ώρα. Η ώρα του φαγητού. Σε αυτό το σημείο τελειώνει το πρώτο μέρος της ανάβασής μας στον Όλυμπο από την πίσω πλευρά του βουνού. Μην χάσετε στο δεύτερο μέρος το ανέβασμα στις ψηλότερες κορφές, μια ιδιότυπη βάφτιση στο Μύτικα και την απόκοσμη θέα που μας χάρισε ο Όλυμπος στις διαδρομές μας.